Λοιπόν, μιλάμε για κρίση, μιλάμε για πανδημία, μιλάμε και για βία μέσα σε όλα αυτά, τα φαινόμενα βίας. Και ένα πρώτο πράγμα θα ήταν αυτή η αριθμή της βίας. Που κάποιο διάστημα, τώρα ευτυχώς σε λιγότερο βαθμό, είχαμε συνηθίσει καθημερινά έναν απολογισμό νεκρών. Που όλο αυτό όμως γεννά βία, εννοώ τους νεκρούς της πανδημίας. Πραγματικά, και θέλω να πω ότι μαζί με τους πολλούς καθημερινούς νεκρούς και το ημερολόγιο των νεκρών, ουσιαστικά αυτή την κατάσταση τη ζήσαμε για 2 ολόκληρα χρόνια. Ο περίφημος νευρολόγος Αντώνιο Νταμάζιο θα έλεγε αυτή την εμπειρία που ζήσαμε για 2 χρόνια θα την ονόμαζε ένα emotional bookmark, δηλαδή ένα συναισθηματικό σελιδοδείκτη που αφήνει μια τόσο βαθιά εγγραφή φόβου και ανασφάλειας μέσα μας, ώστε κινεί τις τεκτονικές μας πλάκες και σαν κοινωνίες και κουλτούρες, αλλά και σαν πρόσωπα. Θέλω λοιπόν να θέσω τις 3 μεγάλες επιπτώσεις και τη συνακόλουθη βία που μπορεί αυτές να συνεπάγονται. Το νούμερο 1 είναι το γεγονός ότι οι άνθρωποι γίνονται περισσότερο μύωπες. Δηλαδή δεν βλέπουν μέλλον, γιατί αλλεπάλληλα έρχονται οι επόμενες πηγές φόβου, το ενεργειακό, ο πόλεμος, ο πληθωρισμός. Και η αβεβαιότητα για το μέλλον, ακριβώς, τι σημερώνει μεθαύριο. Οπότε γίνονται μύωπες, δεν μπορούν να έχουν μακρόπνοη πια προοπτική. Και αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο είναι ότι αυτό εύκολα οδηγεί στη συντηρητικοποίηση του κόσμου. Αλλά αυτό που θεωρώ σημαντικότερο απ' όλα, και θα το δούμε και οι άνθρωποι που βρίσκονται εδώ και εργάζονται σε τόσο νευραλγικές και σημαντικές εταιρείες, ήδη το βιώνουν, που είναι το ότι φεύγουμε από την μεταπολεμική επιτευξιακή κουλτούρα, το αμερικάνικο όνειρο δηλαδή, να πετύχω, να ανεβώ, να καταφέρω, να κατακτήσω. Φεύγουμε από όλο αυτό και έχουμε ήδη μπει σε αυτό που θα ονόμαζα το «δεν αξίζει». Δεν αξίζει να σκάσω, δεν αξίζει να χτυπηθώ, δεν αξίζει να ξοδευτώ για την εταιρεία μου. Στη συντήρηση δηλαδή, στο safe mode. Το quiet quitting, που το ξέρουμε αρκετοί από εδώ. Και επίσης και αυτό το great resignation που έχουμε ήδη αρχίσει να ζούμε σε δυτικές χώρες. Αυτές είναι οι επιπτώσεις που τώρα θεωρώ ότι τώρα αρχίζουν. Μάλιστα. Τώρα, όσον αφορά τη βία που βλέπουμε γύρω μας, συνήθως ασχολούμαστε, και καλά κάνουμε, με τα θύματα αυτής της βίας. Αν πάμε λίγο πιο πίσω στη συζήτηση και μιλήσουμε για τον θήτη, για τον άνθρωπο αυτό που κάνει το απεννοημένο διάβημα, αφαιρεί μια ζωή ή προκαλεί πόνο σε κάποιον ή απώλεια σε κάποιον άλλον, εκεί πώς θα μπορούσαμε να το διαχειριστούμε σαν κοινωνία, έτσι ώστε να απομειώσουμε τη βία? Καταρχήν, κύριε Ανδρίτσο, θα σας πω ότι με μαγεύει αυτό το ερώτημά σας, διότι σχεδόν κανένας... Είμαι μου αυτό που λέτε, το βάζω στο βιογραφικό μου. Οπωσδήποτε, γιατί σχεδόν κανείς μας δεν ασχολείται με το θήτη και πώς θα μπορούσαμε να στηρίξουμε και να προλάβουμε τη δράση του θήτη. Και πριν προχωρήσω, θέλω να πω ότι υπάρχουν 2 είδη βίας τεράστια. Το ένα από αυτά είναι η σωματική βία, η σωματική κακοποίηση και παρελάβνη στις τηλεοράσεις μας. Και η άλλη είναι η ψυχολογική βία, η οποία παρελάβνη στα τραύματα των παιδιών μας. Και πολύ συχνά αυτή η ψυχολογική βία ξεκινάει από γυναίκες, για να μην τις βγάλουμε από την εξίσωση αυτές. Πού οφείλεται αυτό το φαινόμενο που είδαμε, η ενδοοικογενειακή βία, οι γυναικοκτονίες, πού οφείλεται παίρνοντας... Και φυλετική βία που βλέπουμε. Και φυλετική βία, ακριβώς, πολύ σωστά. Θέλω να πω, τι είναι αυτό που δημιουργεί το θήτη, εν πάση περιπτώσει, για να μπορέσουμε να το πιάσουμε από κάπου. Και θα προτείνω ότι ουσιαστικά αυτή η βία ξεκινά από τη στιγμή που ένας άνθρωπος δεν ξέρει πώς, δεν αντέχει ή δεν καταφέρνει να διαχειριστεί, να εκτονώσει υγιώς και να ανακουφίσει τα βία συναισθήματά του. Συναισθήματα όπως είναι ο θυμός του, η αγωνία του, ο φόβος του, η μειονεξία, η ανασφάλεια. Ό,τι θέλετε μπορείτε να βάλετε σε αυτό το κουβά βίαιων συναισθημάτων. Το ερώτημα είναι, γιατί δεν μπορούμε να διαχειριστούμε αυτά τα βίαια συναισθήματα, λοιπόν.
Θα σας πω την εξήγηση και εκεί, την εξήγηση που ακόμα μελετάτε βέβαια, και εκεί υπάρχει και η λύση. Έχει ψηφιοποιηθεί η επικοινωνία μας. Όλοι μιλάμε στα οικογενειακά μας Viber γκρουπάκια. Ένα το κρατούμενο. Το δεύτερο είναι το εξής, ότι όταν φορτώνω συναισθηματικά, πλέον έχω ένα ψηφιακό βοηθό που με βοηθά να περάσω το βίαιο συναίσθημά μου κάτω από το χαλάκι. Μπορώ να περάσω 3-4 λεπτά με τη σαχλαμάρα του TikTok να ηρεμήσω χωρίς να λύσω τίποτα. Απλά το έβαλα στην κατάψυξη. Η κατάψυξη, όταν γεμίσει, θα έρθει μία έκρηξη. Η έκρηξη δεν είναι πάντα ορατή στην τηλεόραση. Μπορεί να είναι όμως ορατή από ένα παιδάκι που υποφέρει, έστω και αν δεν το έχει δει κανείς, γιατί κάποιος έχει κακοποιήσει την ψυχή του. Άρα λοιπόν, η σύσταση ποια είναι, πώς θα βοηθήσουμε το δικό μας εαυτό να αποφύγει να είναι θήτης, και πολλοί από εδώ είμαστε γονείς, είμαστε φίλοι, είμαστε άνθρωποι που νοιαζόμαστε. Πώς εμείς δεν θα είμαστε θήτες? Δίαιτα, ψηφιακή δίαιτα και ψηφιακή σύνδεση με τα συναισθήματά μας, να ανοίξουμε την καρδιά μας στα δύσκολα συναισθήματα και βιώματά μας, να μπορέσουμε να τα μοιραστούμε, να εκτονώσουμε αυτά που περνάμε με υγεία. Η μία πτυχή είναι αυτή που είπατε, πάρα πολύ ωραία το είπατε, για την ψηφιακή δίαιτα. Αλλά υπάρχει και αυτή η ψηφιακή βουλιμία που σε στέλνει στα social media και την οργή και το θυμό που, στην οποία αναφερθήκατε νωρίτερα, αντί να τη βάλεις κάτω από το χαλί, την απλώνεις στα κοινωνικά σου δίκτυα. Εκεί έχουμε όλους τους haters και όλο το υπόλοιπο. Εξαιρετικά το θέσατε, εξαιρετικά. Και φυσικά, το να εκτονώσεις αυτή τη βία, μπορεί να νιώσεις μια φευγαλαία ανακούφιση, αλλά δεν θεράπευσες το βίαιο συναίσθημα. Το ανακούφισες παροδικά και όχι ουσιαστικά, ώστε να στήσεις τον εαυτό σου και τη ζωή σου και τις επιλογές σου καλύτερα. Μάλιστα. Τώρα, όσον αφορά το νέο προφίλ βίας, πώς θα το σκιαγραφούσατε? Γιατί βλέπουμε τη βία να κατεβαίνει κλίμακες. Θα μου πείτε, από πάντοτε υπήρξαν ληστείες ή οτιδήποτε τέτοιο, αλλά βλέπουμε να πολλαπλασιάζεται η βία, να γίνονται πιο άγρια αυτά τα πράγματα και να κατεβαίνουν και χαμηλότερα στην πυραμίδα, όσον αφορά το όφελος που θα μπορούσε να αποκομίσει κάποιος. Πολύ ωραία το θέτετε. Κατεβαίνει η βία χαμηλότερα, γιατί χαμηλότερα βρίσκονται αυτοί που νομίζουν ότι δεν έχουν άλλες επιλογές. Θεωρώ λοιπόν ότι και στη δική μας ελληνική κοινωνία υπάρχει πια η διέξοδος σε νέα παιδιά που βρίσκονται στην ανεργία, που δεν ξέρουν πού ανήκουν, να μπαίνουν μέσα σε συστήματα που θα τα ονομάζαμε μικροσπήρες, ή άνεργοι άνθρωποι, άνεργοι νέοι, οι οποίοι δεν βλέπουν άλλη διέξοδο μπροστά τους από το να ενταχθούν είτε σε τέτοιες μικροσπήρες, είτε απλά να θεωρήσουν ότι έχουν το δικαίωμα του εγκλήματος, αφού έχει περάσει ανεπιστρεπτή η εποχή του πατερναλιστικού κράτους που θα με φρόντιζε. Ναι. Τώρα, επειδή μιλάμε για αυτή τη βία, έχουμε και μία άλλη βία, νέου τύπου θα έλεγα, που είναι η ψηφιακή βία, η οποία έρχεται και σε βρίσκει στο γραφείο. Δεν χρειάζεται δηλαδή να βγεις καν στο πεζοδρόμιο, έτσι. Έρχεται και σε βρίσκει στο γραφείο, στο σπίτι, όπου βρίσκεσαι. Σωστά, σωστά. Νέες μορφές απάτης, νέοι τρόποι που οι επιτίδιοι θέλουν να μας αρπάξουν την περιουσία μας ή οτιδήποτε άλλο. Αυτό πώς το αντιμετωπίζουμε? Γιατί αυτή είναι μία αόρατη, θα λέγει κάποιος, απειλή. Τι ωραία που τα λέτε. Ο αόρατος εχθρός. Αλλάξουμε θέση, να έρθω εγώ από εκεί. Όχι, όχι, όχι. Είστε εξαιρετικά ακριβείς περιγράφοντας αυτόν τον αόρατο εχθρό. Θα προτείνω ότι η αιτία σε όλο αυτό ξεκινά από την πληθωροποίηση της πληροφορίας και από το ότι ψηφιοποιηθήκαμε εντελώς εδώ και αρκετά χρόνια, όχι μόνο τα τελευταία δύο. Τα τελευταία δύο αυτό έφτασε και ολοκληρώθηκε, θα λέγαμε. Τι σημαίνει όμως αυτό? Σημαίνει ότι δεν έχουμε εδώ στο μυαλό μας ελεύθερα γίγα για να επεξεργαστούμε την πληροφορία. Όταν λοιπόν αυτή είναι χιονοστιβάδα η πληροφορία, όταν είναι καταιγιστική η πληροφορία, γιατί μας έρχεται και από τα πολλά κοινωνικά δίκτυα, ιντερνετικά μέσα ή οτιδήποτε, τι γίνεται? Κατεβάζουμε την πληροφορία λοιπόν αμάσιτη. Όταν κατεβάζεις την πληροφορία αμάσιτη, είσαι ευάλωτος, είναι δεδομένο. Και τότε αρχίζεις αόρατα και σιγά σιγά να χάνεις την παλιά
πολύτιμη δεξιότητα που λέγεται κρίση. Τι σημαίνει κρίση? Κρίση σημαίνει διασταυρώνω. Πρώτα πατάω φρένο σε αυτή την άκρατη πληροφορία. Πατάω φρένο στο ψηφιακό ADD, Attention Deficit Disorder, που έχουμε όλοι. Έτσι, έχουμε 500 παράθυρα ανοιχτά, 300 οθόνες γύρω-γύρω και πετιέται το μάτι μας από τη μία οθόνη στην άλλη χωρίς να εστιάζουμε. Πρέπει λοιπόν να πατήσουμε φρένο, όχι μόνο να εστιάσουμε, αλλά να επιβάλλουμε στον εαυτό μας να διασταυρώνει. Τη στιγμή που θα σκεφτούμε το επόμενο μας κλικ, αυτή τη στιγμή αρχίσουμε και προστατεύουμε τον εαυτό μας από τον αόρατο ψηφιακό εχθρό. Γιατί ο αόρατος ψηφιακός εχθρός βασίζεται στο ακατέργαστο κλικ, στο παρορμητικό μας κλικ, το άψαχτο, το ασυλλόγιστο παρορμητικό μας κλικ. Τη στιγμή λοιπόν που αρχίζουμε να εστιάζουμε και να διασταυρώνουμε, έχουμε ήδη βάλει τον εαυτό μας στην αυτοπροστασία, θα έλεγα. Ναι, αυτό που είπατε είναι πάρα πολύ σωστό, διότι το multitasking είναι πολύ καλό. Νομίζω ότι οι περισσότεροι το εφαρμόζουμε ή τουλάχιστον πρέπει να το εφαρμόσουμε αν θέλουμε να έχουμε κάποια καριέρα στη συνέχεια. Αλλά το ζήτημα είναι αυτό ακριβώς, ότι μέσα στο multitasking μπορείς να χαθείς και μπορείς να χαθείς και ένα αψυχολόγητο κλικ να σου κοστίσει ακριβώς. Πολλά και να σου κοστίσει ακριβά. Εμείς είμαστε υπεύθυνοι εκεί. Τώρα, όσον αφορά τις περιπτώσεις αυτές όπου έχουμε θύματα, που πέφτουν θύματα συμπολίτες μας, έρχονται αυτές οι υποθέσεις στο φως της δημοσιότητας, αλλά μπορεί η δημοσιότητα να ασχολείται, έστω και εφήμερα, για το διήμερο, τριήμερο, το πολύ της δημοσιότητας, αλλά αυτοί ουσιαστικά που θα έπρεπε να είχαν ασχοληθεί και ως προς την πρόληψη και ως προς την διερεύνηση και καταστολή, δηλαδή οι αρχές, οι ίδιες οι αρχές, να μην έχουν ασχοληθεί. Και έχουμε δει τέτοιες περιπτώσεις και όσον αφορά την ενδοκογενειακή βία, όσον αφορά τη φιλετική βία ή τέλος πάντων άλλες μορφές βίας. Θα πω το εξής, ότι αυτό που ζήσαμε τα τελευταία δύο χρόνια περισσότερο, ή τρία, που ξεκινάει από την άμεση ψηφιοποίηση και την επέκταση των κοινωνικών δικτύων, θα έλεγα ότι είναι το εξής. Ο θήτης έχει περισσότερο από ποτέ την πρόσβαση σε μια δημόσια φωνή. Εάν λοιπόν ξέρει πώς να στήσει το αφήγημά του, να το υποστηρίξει και να το πληρώσει με τα κατάλληλα δίκτυα, με τους κατάλληλους ειδικούς και όλα αυτά, τότε μπορεί να υποστηρίξει τον εαυτό του σαν θύμα και να στοχοποιήσει το θύμα ως θήτη. Αυτό το διαπιστώσαμε και το είδαμε πάρα πολλές φορές, αν ανατρέξουμε την επικαιρότητα τα τελευταία μας χρόνια. Οπότε μια εναλλαγή ρόλων, έτσι. Βεβαίως. Yeah. Αυτό λοιπόν θα το ονομάσω κοινωνικό gaslighting. Δηλαδή, η ικανότητα, εάν έχεις έξυπνο αφήγημα, να στοχοποιήσεις το θύμα σου ως θήτη. Τώρα, τι γίνεται, τι κάνουμε. Μπορούμε να πούμε πάρα πολλά για την αμόχλευτη δικαιοσύνη, αλλά δεν είναι το αντικείμενό μας σε αυτή τη συγκεκριμένη συζήτηση αυτό. Θεωρώ ότι είναι προσωπική ευθύνη του κάθε ενός από εμάς να καταφέρνει να έχει αυτόνομη σκέψη και αυτόνομη δράση. Αυτό πλέον, αυτόνομη σκέψη και αυτόνομη δράση, γιατί τότε μπορεί να χτίζει εσωτερικές αντιστάσεις απέναντι στο κοινωνικό gaslighting και απέναντι στον θήτη ο οποίος παρουσιάζεται σαν θύμα. Αυτόνομη σκέψη και δράση αξίζει όλοι να σκεφτούμε πώς θα το διδάξουμε στα παιδιά μας, πώς θα διδάσκεται στο σχολείο, μέσα στην παλέτα των soft skills που είναι πια απαραίτητα για να γεννάμε και να δίνουμε στην κοινωνία αποτελεσματικούς ανθρώπους. Πολύ σημαντικό αυτό που λέτε για τις ήπιες δεξιότητες. Τώρα, θα ήθελα πριν κλείσουμε, έχουμε 5 λεπτά στη διάθεσή μας, να πάμε και σε κάτι πιο γενικό, γιατί αναφερόμασταν νωρίτερα στις διαδοχικές κρίσεις που ζούμε σε αυτή τη χώρα. Από το 10 και μετά, που η μία φέρνει την άλλη. Είναι κάτι σαν μπαμπούσκα, εγώ έτσι το παρομοιάζω, που η μία κρίση κρύβει μέσα της μία άλλη. Είναι η παρομοίωση, ναι. Αν πάμε λίγο πιο πίσω όμως, από το 10 και πριν, έχουμε μια κοινωνία, την ελληνική κοινωνία, θες καλός, θες κακός, αυτό ο καθένας και η ιστορία το κρίνει,
Αλλά ήμασταν στη φάση της αστοκομακαρονάδας, που το λέμε και απλά. Πέρασαν τα χρόνια όμως, ήρθαν οι κρίσεις διαδοχικές, μειώθηκαν εισοδήματα, σε κάποιες περιπτώσεις μειώθηκαν και προσδοκίες και όλα τα υπόλοιπα. Το ερώτημα είναι, όλα αυτά έχουν μειώσει τον ναρκισισμό του μέσου Έλληνα? Το ότι όλα είναι παντοτινά, καγέν για όλους και διακοπάρες και όλα στην πιστωτική. Ωραία, ωραία. Θα σας πω για τον ναρκισισμό του Έλληνα. Λοιπόν, είμαστε μια ιδιότυπη περίπτωση. Είμαστε εκείνος ο πολιτισμός που πάει 12 χρόνια στη βασική εκπαίδευση. Και ξεκινάμε από την πρώτη δημοτικού και μαθαίνουμε μυθολογία. Ο Έλληνας ως ημίθεος. Στη συνέχεια, για τα επόμενα διαδοχικά 3 χρόνια, περνάμε από τον ημίθεο στην κλασική εποποιία της αρχαίας Ελλάδας, στο Βυζάντιο και στο πώς καταλήξαμε να είμαστε η πιο ασήμαντη χώρα της Ευρώπης. Και αυτό επαναλαμβάνεται τα επόμενα 3 χρόνια και τα επόμενα 3 χρόνια και τα επόμενα 3 χρόνια. Δηλαδή, για 12 χρόνια διδασκόμαστε συστηματικά, ώσπου να περάσει κάτω από το πετσί μας, πως υπήρξαμε οι μεγαλειώδεις Έλληνες που σήμερα διδασκόμαστε πώς καταλύσαμε το μεγαλείο μας. Αυτή είναι η πραγματικότητα για όσους περάσαμε και πήγαμε 12 χρόνια σχολείο και έχουμε και παιδιά που πάνε στο σχολείο. Άρα, ποιος είναι ο ναρκισισμός μας? Δεν νομίζω ότι έχουμε ναρκισισμό πέραν από τον ειδονισμό. Θεωρώ ότι μας απουσιάζει από μας η σύγχρονη ελληνική μας ταυτότητα. Ποιοι είμαστε σαν σύγχρονοι Έλληνες? Τι μας συνέχει? Τι μας κάνει έθνος που έχει ένα συνολικό ανήκειν πάνω σε 2-3 αξίες που μας συνέχουν και μπορούν να μας ενώνουν σε αυτό το συνολικό μας κοινωνικό αφήγημα σαν ταυτότητα, έτσι ώστε όταν εγώ σαν άτομο χάνω την ταυτότητά μου γιατί έχασα τη δουλειά μου, γιατί χώρισα από τον άντρα μου, γιατί έφυγε το παιδί μου από τη φωλιά και νιώθω ξεκρέμαστος. Ποια είναι η ελληνική μου ταυτότητα που μπορεί να με επαναφέρει σε βαθιές αξίες? Θέλω να θυμόμαστε ότι στην ιστορία μας έχουμε ξεκινήσει με Αλέξανδροι και έχουμε διδαχτεί πώς καταλήξαμε Καραγκιόζηδες. Και είναι ο καιρός να δημιουργήσουμε τα υπόλοιπα, επόμενά μας πρότυπα. Και αυτό είναι μια δουλειά που καθένας από εμάς που βρισκόμαστε εδώ θα κάνει προσωπικά, ναι, θεωρώ. Η δημιουργία ακριβώς αυτών των προτύπων, από πού θα μπορούσε να ξεκινήσει κατά την άποψή σας? Ξεκινάει από ανθρώπους όπως εσείς, και όπως όλοι εμείς εδώ σήμερα, που αναλαμβάνουν σαν προσωπική υπόθεση την προσωπική τους ηγεσία. Οι άνθρωποι που θα παρελάσουν από αυτό το βήμα, ο επόμενος μας ομιλητής, ο κύριος Τάσης, ο οποίος έχει πει θαυμάσια πράγματα και έχει μια πολύ επιδραστική θέση ακαδημαϊκή, θεωρώ. Αυτοί είναι οι Έλληνες οι σημερινοί, όπως εσείς, όπως ο κύριος Τάσης, οι επόμενοι που θα συνεχίσουν και αυτοί που προηγήθηκαν. Και ακούσαμε αρκετούς ήδη, τον κύριο Μπακατσέλο, τον κύριο Σπιρτούνια, τον κύριο Σχοινά. Είναι οι Έλληνες αυτοί, οι οποίοι όταν τους βλέπουμε, έστω και αν δεν γράφει από κάτω μια βινιέτα, κάτι συγκεκριμένο, το γράφει το κούτελό τους, κύριε Ανδρίτσο. Την αρετή, που είναι μια ξεχασμένη μας ελληνική λέξη, την ακεραιότητα του έθνους μας, τη θυσία, τη γενεοδορία, την καλοσύνη, που είναι οι ιδιότητες της φυλής μας, κάποιων ανθρώπων, το κούτελο, όπως λέμε στην Κρήτη, θα γράφει πάνω αυτές τις αξίες και εμείς θα τις ρουφήξουμε δια της οσμόσεως. Αρκεί να πάρουμε προσωπικά αυτό το θέμα οι περισσότεροι από εμάς. Μάλιστα. Και πριν κλείσουμε, να αναφερθούμε λίγο και στην πολιτική ηγεσία. Τι θα μπορούσε δηλαδή να κάνει η πολιτική ηγεσία? Πολύ, πολύ ωραία. Τι θα μπορούσε να κάνει μια νέα γενιά πολιτικών? Μια νέα γενιά, έτσι, πολιτικών. Αν και να σας πω, δεν μου αρέσει πάντοτε να το βάζω και ηλικιακά νέοι και παλιοί οτιδήποτε άλλο, διότι υπάρχουν και οι νέοι οι οποίοι είναι ήδη γερασμένοι και οι παλιότεροι οι οποίοι μπορεί να είναι φορείς και καινοτομίας και γενικότερα άλλων ιδεών. Θα σας απαντήσω εξαιρετικά αιρετικά. Θα σας πω λοιπόν ότι σήμερα, όταν ο κόσμος έχει περάσει 2 χρόνια τρόμου και βλέπει μπροστά επερχόμενο άλλο τρόμο τύπου πολέμου, ναι, ενεργειακού, mm-hmm, και πληθωρισμού κλπ. Ψηφίζει και επιλέγει πολιτικούς bulldog.
πολιτικούς που είναι πολεμιστές. Πολιτικούς που είναι Hulk Hogan, για όσους παρακολουθείτε τους ήρωες της Marvel. Θέλει ανθρώπους που δαγκώνουν, θέλει θυμωμένους ανθρώπους και απεχθάνεται τον πολιτικό λιμοκοντόρο. Δεν τον γουστάρει, δεν θα τον ψηφίσει ποτέ τον λιμοκοντόρο. Γιατί ο ίδιος δεν μπορεί να πολεμήσει, νιώθει αδύναμος και βοήθητος. Ονομάζεται από τον Μάρτιν Σελίγμαν Learned Helplessness αυτό. Νιώθει αβοήθητος και θέλει ένα μπουλντόκ να βγει έξω να αδαγκώσει. Ένα ροτβάιλερ. Θα πάει να βρει πολιτικούς ροτβάιλερ. Αυτό θα μας πάει πίσω στο μεσαίωνα. Πολύ λυπάμαι. Η νέα γενιά όμως πολιτικών θα μπορούσε να δημιουργήσει ένα νέο πρότυπο ηγεσίας. Αλλά δεν πιστεύω ότι θα το κάνει. Γιατί υπάρχουν οι προκρούστιδες, αν τους θυμόμαστε από την ιστορία μας, πίσω υπάρχουν πολιτικοί προκρούστιδες που θα τους κόψουν από εδώ και από εκεί για να χωρέσουν στα λεγόμενα ξύλινα καλούπια, που τα γνωρίζουμε όλοι τα ξύλινα καλούπια. Εάν κάποιοι πολιτικοί έχουν αυτό το nerve, αυτή τη δύναμη και την αντοχή να παραμείνουν ακέραιοι και έξω από τα ξύλινα καλούπια της πολιτικής, αυτοί δεν θα πάνε χαμένοι, θα δονήσουν την καρδιά μας. Υπάρχουν αυτές οι φωτεινές εξαιρέσεις και σήμερα, δεν θέλω να πω ονόματα, αλλά μου έρχονται 2-3 στο μυαλό φωτεινές εξαιρέσεις, που έχουν αλλάξει τη ζωή μας ήδη. Ένα παράδειγμα είναι ο ψηφιακός μας μετασχηματισμός στον δημόσιο τομέα. Αλλά νομίζω ότι σήμερα το βράδυ μπορούμε να πάμε σπίτι μας να κάνουμε ένα ευχέλαιο να προκύψουν αυτοί οι άνθρωποι. Τόσο δύσκολο το θεωρώ. Δεν ξέρω εσείς, αλλά εγώ πραγματικά απείλασα αυτή τη συνομιλία. Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Πάρα πολύ. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ.